Για μια από τις λίγες φορές ότι ναι. Το νέο σύστημα εφάρμοσε ενιαίους κανόνες για όλους που έδωσε σε αρκετές περιπτώσεις μειώσεις και γι' αυτό το λόγο προστατεύσαμε και τις συντάξεις με την προσωπική διαφορά. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, 620.000, έδωσε αυξήσεις είτε σε ανθρώπους που είχαν πολύ μικρή σύνταξη, αυτούς θέλαμε να προστατεύσουμε, είτε σε ανθρώπους που είχαν δώσει πολλές εισφορές. Ανταποδοτικό είναι. Είναι καμωμένο όμως, κύριε Υπουργέ, από τη στιγμή που τώρα διαπιστώνεται αυτό και κάτι πάνε να συμπληρώσω το ερώτημα. Αυτό είναι θέμα εφαρμογής όμως. Αυτό είναι θέμα εφαρμογής. Τα Υπουργεία ελέγχουν και την εφαρμογή. Σωστά. Όμως, κύριε σωστά. Άρα τι ελέγχουμε, αν η οδηγία που δόθηκε από τον Υπουργό είναι σωστή. Και από εκεί και μετά, εάν υπάρχουν λάθη, να διορθωθούν. Εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν λάθη. Στη μεγάλη εικόνα, κύριε Κατρούγκαλε, ο πολυθρύλητος νόμος Κατρούγκαλου έτσι, άρχισε να ξυλώνεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα διαβάζουμε ότι δρομολογούνται και άλλες 9 σημεία αλλαγές. Δεν το ξέρω στις λεπτομέρειες του. Ακούστε, η μεγάλη εικόνα πάντως είναι ότι και το κόμμα σας θεωρούσε ότι ο νόμος αυτός είχε στρεβλώσεις που τελικά τις πλήρωσε και πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση προχωράει στο τελικό ξύλωμά του. Ο ξύλωμα του νόμου σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει από τη στιγμή που η βασική ουσία της μεταρρύθμισης, το να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο και ενιαίους κανόνες για όλους και τους δημοτικούς και τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες παραμένει όπως έχει. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν είχε ξεκινήσει ξύλωμα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν βελτιώσεις, ακριβώς γιατί είχαμε δημοσιονομικό χώρο και μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις συντάξεις που δεν ήταν σε καμία περίπτωση υψηλές, απλώς ανταποκρίνονταν στην οικονομική κατάσταση της χώρας και κυρίως διορθώσαμε μια μέγιστη αδικία, η οποία δεν ήταν επιλογή δική μας, αλλά μας είχε επιβληθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εντελώς εκβιαστικά, για τις συντάξεις χειρίας. Αυτά δεν ήταν ξύλωμα, αυτά ήταν βελτιώσεις που καλά γίνονται και. Πάμε λίγο στο αύριο. Και θα πάμε στο αύριο μέσω μιας δήλωσης που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Και αναφέρθηκε στην ανάγκη ενδεχομένως να εξεταστεί ένα Plan B, ένα σχέδιο Β για το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο είναι εδώ επιμένει και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί και να αυξηθεί. Και το ερώτημα είναι, επειδή εσείς έχετε διαχειριστεί τέτοια θέματα και έχετε υπάρξει και Υπουργός των Εξωτερικών, μήπως ήρθε η ώρα πράγματι να αναζητηθεί ένα Plan B, γιατί το Plan A δεν έχει δουλέψει. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, με αυτή τη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός αυτοδιαψεύστηκε ως προς το χαρακτηρισμό του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε ως μεταναστευτικό. Γιατί προφανώς ο πόλεμος στη Συρία δεν θα στείλει μετανάστες, πρόσφυγες θα στείλει. Πρέπει να πούμε. Αθροιζόμενοι όμως τους μετανάστες. Πρέπει να πούμε, κυρία Τριανταφύλου, ότι ανέκαθεν από την αρχή. Οι ροές που είχαμε ήταν προσφυγικές, παύλα μεταναστευτικές. Με κειμενόμενη στάθμιση ανάμεσα στις δύο. Ποτέ δεν ήταν, ούτε και τώρα, πλειοψηφικά μεταναστευτικές. Και ακόμα μια φορά χρησιμοποιεί ψευδή επιχειρηματολογία ο Πρωθυπουργός για να καλύψει προφανώς διαχειριστικές αδυναμίες. Πρώτη λοιπόν διαπίστωση, καταπίπτει ο μύθος του τάχα προσφυγικού μεταναστευτικού που είναι αποκλειστικά μεταναστευτικό. Να. Δεύτερη παρατήρηση. Πράγματι πρέπει να προστατευτούμε από τις συνέπειες της παράνομης επέμβασης στη Συρία. Πρέπει όμως να σταθούμε απέναντι και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός, την παρανομία της εισβολής, το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο και όχι μόνο προς τη Συρία, αλλά και, και ως προς την Ελλάδα και ως προς την Κύπρο. Εμάς μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ασκήσαμε κριτική για το γεγονός ότι για τρεις μήνες μέχρι το πρόσφατο Συμβούλιο δεν είχαμε ακούσει τη λέξη κυρώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού σε σχέση με την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας για το Αιγαίο και για την ΑΟΣ της Κύπρου και παρέλειψε να θέσει καν το ζήτημα αυτό στη μοναδική επικοινωνία που έχει τώρα το λόγο με τον πρόεδρο Ερντογάν. Νομίζω ότι το Plan B έχει σημασία. Αυτό, εγώ εκεί θέλω να επιμείνω ακριβώς, διότι και εσείς ως κυβέρνηση ενώ αντιμετωπίσατε την αδιαφορία της Ευρώπης έτσι, συνολικά και το γεγονός ότι τη θεωρούν δικό μας πρόβλημα, θεωρούν το μεταναστευτικό προσφυγικό δικό μας πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό θέμα και υπάρχει μεγάλη ολιγορία από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, προφανώς συνυπογράφεται την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να διεθνοποιήσει το πρόβλημα. Ως προς το Plan B και την αναγκαιότητά. Αλλά ιδιαίτερα συμφέροντας προς την Τουρκία, αυτό θέλω να προβάλλω. Προφανώς κανείς δεν αρνείται ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. Ναι, χρειάζεται όμως Plan B.
σε περίπτωση που η Ευρώπη συνεχίσει να κοιτάει αλλού. Αυτό είναι το και στην περίπτωση που τελικώς όλα αυτά που είδαμε τα τελευταία και ειδικά το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ Ερντογάν δεν δουλέψουν και ο πόλεμος συνεχιστεί στη Συρία και έχουμε ένα νέο κύμα προσφύγων ή ο Τούρκος πρόεδρος κάνει πράξη την απειλή του να ανοίξει τα σύνορα και να βγουν 3,6 εκατομμύρια. Ακούστε όμως, πρέπει πρόσφυγες. Να προλάβουμε τις εξελίξεις. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα ότι αυτά θα γίνουν. Γιατί είναι σαν να δίνουμε ένα πράσινο φως στην επιθετική πολιτική της Τουρκίας, που αν της δοθεί πράσινο φως στη Συρία, μπορεί να το δούμε μετά να μεταφέρεται και στο δικό μας χώρο. Εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα, και σε επίπεδο εθνικό και σε ευρωπαϊκό, για το αν έχουμε προσφυγικές ροές. Αλλά υπάρχουν δύο προτάγματα πριν από αυτό. Το πρώτο είναι το θέσατε ορθά, να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πιεζόταν και από εμάς, να υιοθετήσει μια ευρωπαϊκή λύση για το ευρωπαϊκό, για το θέμα που είναι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και το δεύτερο, να σταθεί ένα καθαρό σήμα προς την Τουρκία, μέχρι εδώ. Κύριε Υπουργέ, μια κυβέρνηση στην Ελλάδα μπορεί ο πολίτης να την ψηφίζει ή να μην την ψηφίζει. Χώρες στο εξωτερικό να την πιστεύουν ή να μην την πιστεύουν για ιδεολογικούς ή άλλους λόγους. Ένα πρόβλημα όμως το κοιτάμε όλοι, φαντάζομαι, με τον ίδιο τρόπο. Και επειδή πρέπει να υπενθυμίσω και επί των ημερών σας, το ζήτημα το προσφυγικό και μεταναστευτικό έχει διεθνοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί κάποιος να την πίστευε ή όχι. Αλλά τον Πάπα, ο οποίος ήρθε στη Μυτιλίνη, αλίμονο φαντάζομαι τον ακούσαμε σε όλο τον κόσμο. Όμως λύση δεν βρέθηκε. Προσέξτε όμως. Και γι' αυτό ρωτάω. Καλά τώρα, κάνετε και αν θέλετε. Ένα plan B ίσως χρειάζεται, ίσως πρέπει να το επεξεργαστεί η Ευρώπη. Δεν διαφωνεί κανείς στον ύπαρξη ενός πυροσβεστικού plan B. Έτσι το χαρακτήρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αυτό που τονίζω είναι ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο plan A. Και ακριβώς η διαχείριση που έγινε από τη δική μας κυβέρνηση δεν είχε απλώς την παρουσία του Πάπα, είχε κάτι σπάνιο για τον Ποντίφικα, να δηλώσει ότι και ο ελληνικός λαός αξίζει συγχαρητήρια γιατί άνοιξε την αγκαλιά του σε κυνηγημένους ανθρώπους, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός, και γι' αυτό τον λόγο θα άκριζε να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Άρα η διαχείρισή μας ήταν τέτοια που δεν ήταν ιδανική, αν πάρουμε υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ήταν, νομίζω, η καλύτερη δυνατή σε αυτή την τέλεια καταιγίδα συνδυασμού μεγάλης οικονομικής κρίσης που ζούσαμε το 2015 και 1.300.000 προσφύγων που ήρθαν. Και να σας συγχαρώ, γιατί λέτε κι εσείς σωστά προσφυγικό μεταναστευτικό, όπως πρέπει να λέμε το ζήτημα, και όχι μεταναστευτικό, όπως προσπαθεί η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Πάντως, τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει ένα νομοσχέδιο για το άσυλο, που στην πραγματικότητα αυστηροποιεί τα κριτήρια για να μπορέσει να γίνει ένας πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Η δική σας θέση, εννοώ το κόμμα σας, έτσι, και με δεδομένη και την προσωπική σας εμπειρία στο θέμα, ποια είναι? Θεωρείτε ότι έχει βάση συζήτησης η αυστηροποίηση του πλαισίου? Χρειάζεται αυστηροποίηση του πλαισίου? Διότι δεν μπορεί, διαβάζεις τα στοιχεία και βλέπεις, ας πούμε, ότι στην κατηγορία ευαλωτότητα, mm-hmm, έτσι, έμπαινε το 80-90% των ανθρώπων που ήρθαν στη χώρα μας. Δεν θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια επί της αρχής? Ωραία. Λέω, συμμερίζεστε αυτή την ανάγκη? Ωραία. Πρώτα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει τι ακριβώς έχει στο μυαλό της. Γιατί είναι μια κλασική περίπτωση ράβε ξύλωνη οι δηλώσεις της από τη στιγμή που ανέλαβε μέχρι τώρα. Σας θυμίζω, για το παρακολουθείτε, ότι είχε δηλώσει, για παράδειγμα, ότι στο πλαίσιο αυτό που ονομάζει η ίδια αυστηροποίηση θα καταργούσε το δεύτερο βαθμό διοικητικής εξέτασης των προσφυγών. Το ανακοίνωσε, το κατάπιε. Γιατί? Γιατί διαπίστωσε ότι ο λόγος που και εμείς δεν το είχαμε κάνει είναι γιατί στην πραγματικότητα θα παρέτεινε το χρόνο εξέταση των αιτήσεων, ακριβώς γιατί θα υπερφορτώνονταν τα δικαστήρια. Βλέπουμε λοιπόν μια ασύγνωστη προχειρότητα από μεριάς κυβέρνησης. Ναι, μεν προσγειώθηκε στην πραγματικότητα, δεν λέει πια το απίθανο ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούσε πολιτική ανοιχτών συνόρων, γιατί τότε θα έπρεπε να απαντήσει στο πώς και ήταν υπό έλεγχο η ροές όταν είχαμε κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι υπό έκρηξη. Παραδέχθηκε αυτό. Καλά, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν υπό έλεγχο. Παραδέχθηκε αυτό που πράγματι ισχύει, ότι είναι γεωπολιτικό θέμα. Και είναι γεωπολιτικό θέμα, διαψεύδει τον άλλο ισχυρισμό της, ότι είναι μεταναστευτικό. Μάλιστα. Γιατί αν είναι γεωστρατηγικό, είναι εξορισμού, συνδέεται με πολιτικές εξελίξεις που διώχνουν ανθρώπους κυνηγημένους από τον τόπο τους. Άρα,
η συζήτηση είναι σοβαρή. Πρέπει να μην γίνεται με όρους υποκρισίας. Και όπως πολύ σωστά δεν μου απαντήσατε πάντως αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για το άσυλο. Δεν έχουμε ακούσει καμία ιδέα από την κυβέρνηση, η οποία να είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο και που να καταλήγει σε επιτάχυνση των διαδικασιών. Εμένα δεν με αρέσει η αυστηροποίηση. Να επιταχύνουμε τις διαδικασίες θα ήταν κάτι που θα πρέπει να το επιδιώξουμε όλοι. Τι όμως δεν λέει η κυβέρνηση, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η υπαριθμό τρίτη χώρα ως προς το ρυθμό εξέτασης του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Δεν είμαστε δηλαδή ουραγοί, είμαστε πρωτοπόροι. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έλλη Τριανταφύλου και για την συνδρομή σου, τη συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως.